Δεν ξέρω αν με ακούει η Αθήνα. Είναι ο κύριος Δημοσθένης Δαβέτας, συγγραφέας, καθηγητής της τέχνης στο Παρίσι. Και ο κύριος Νίκος Βασιλιάδης, δικηγόρος Παραρίου Πάγου και επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Εμείς τους ακούμε παρόλα αυτά. Αλλάξαμε. Εντάξει, παιδιά, βγάλετε. Καλησπέρα, κύριε Δαβέτα. Και καλησπέρα, κύριε καθηγητά. Αντιστράφηκα με τον κύριο Βασιλιάδη ρόλο απόψε. Αυτό στην Αθήνα, εγώ στη Θεσσαλονίκη. Μόλις αποκατασταθεί, να δούμε πάλι τους δύο καθηγητές στην οθόνη. Φένια, 26 μέρες μείνανε. Και μέσα σε αυτές τις 26 μέρες ο κύριος Μητσοτάκης θα προσπαθήσει να κερδίσει με μεγάλη διαφορά, να έχει μια καλή αυτοδυναμία, δηλαδή να μην είναι 100. Στη Γαλλία νομίζω ότι δεν δίνουμε τη δέουσα προσοχή εδώ στην Ελλάδα και άκουσα πάρα πολλούς να λένε ότι είναι ήσυχοι γιατί ας το πούμε η ακροδεξιά δεν έγινε πιο ισχυρή και τα ακραία στοιχεία δεν έχουν πάρει το πάνω χέρι και ούτω καθεξής. Ξέρετε τι πέτυχε η εκλογή της Λεπέν? Πέτυχε να διχάσει ακόμη πιο βαθιά τη γαλλική κοινωνία. Απ' τη μία μεριά έχουμε τους αστούς, κυριολεκτικά αυτούς που ζουν στις μεγαλοπόλεις, στις μετροπόλεις και επίσης τις παραδοσιακά δεξιές περιοχές να ψηφίζουν Μακρόν. Και απ' την άλλη έχουμε όλα τα λαϊκά στοιχεία, αυτά τα οποία ψήφισαν παλαιότερα αριστερά, όλα, μιλάμε για πάνω από 90% ποσοστό, να ψηφίζουν όλοι τη Λεπέν. Τα λαϊκά στοιχεία λοιπόν είναι σε μεγάλη αντιπαράθεση με τα αστικά στοιχεία και έχουμε ένα κορυφαίο ρήγμα μεταξύ αστών και λαϊκών στοιχείων και λαού, το οποίο όλοι, ακόμη και οι υπουργοί του Μακρόν και χτες και προχθές, λένε ότι πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας, να μπορέσουμε να το στηρίξουμε, δηλαδή να το βάλουμε μια γέφυρα, γιατί αλλιώς η παγκοσμιοποίηση θα μας χωρίσει στα δύο την κοινωνία, τους παγκοσμιοποιημένους και αυτούς που είναι εχθρικά απέναντι στην παγκοσμιοποίηση. Και πάει σε βάθος αυτό το πράγμα. Σε όλα τα επίπεδα. Πολιτική, παιδεία, οικονομία. Υπάρχουν οι λεγόμενοι insiders και οι λεγόμενοι outsiders. Έτσι χρησιμοποιώ όρους που χρησιμοποιούν αυτοί. Κύριε Δαβέτα, δηλαδή, το μεταναστευτικό πόσο έχει επηρεάσει όμως όλη αυτή την κατάσταση και έχει οδηγήσει σε αυτό το συγκεκριμένο αποτέλεσμα? Πάρα πολύ έχει επηρεάσει, αλλά όχι το μεταναστευτικό μόνο σαν μεταναστευτικό. Προσοχή, δηλαδή το πρόβλημα των Γάλλων δεν είναι ο μετανάστης σαν μετανάστης. Το πρόβλημα των Γάλλων είναι η όλη μεταναστευτική πολιτική, το πώς επηρεάζει την καθημερινότητά τους σε οικονομία, σε παιδεία, σε πολιτισμό, σε όλα αυτά τα στοιχεία. Αυτό είναι δηλαδή η αφορμή, όχι όμως ο μετανάστης σαν μετανάστης. Τον καλοδέχονται τον μετανάστη αρκεί να είναι νόμιμος όπως λένε και να έχει τα βασικά στοιχεία τα οποία τον κάνουν να προσπαθήσει να ενσωματωθεί μέσα στην κοινωνία. Καλά, οι Γάλλοι έχουν μεγάλο θέμα τώρα με τις απικίες που είχαν, έχουν γεμίσει μετανάστες, λαθρέως και νόμιμος και δεν μπορούν να τους διώξουν. Ναι. Όχι μόνο η Γαλλία και η Ιταλία και άλλες, άμα επιτρέπετε μία παρέμβαση, κύριε συνάδελφε. Εκτός από την Ελλάδα που μόνο συζήτηση δεν έγινε το ποια Ευρώπη θέλουμε, το αποτέλεσμα αυτό που λέτε που αφορά τη Λεπέν και όχι μόνο και το Σαλβίνι και άλλες